για άνω των 8 ετών. Φανταστείτε πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν έλειπε η Ελλάδα από το χάρτη. Σε αυτή τη γη γεννήθηκαν και περπάτησαν άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο. Σε αυτή τη γη το φως είναι αλλιώς. Σε αυτή τη γη το πνεύμα εξυψώνεται, δημιουργεί και η ψυχή χορταίνει. Αυτή η γη είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μου. Μεγάλο κάστρο Χάνδεκα Σκάνδια. Το Ηράκλειο έχει αλλάξει πολλά ονόματα μέσα στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας του, σχεδόν όσο και οι αυτοκρατορίες που διεκδίκησαν την κομβική του θέση. Δεν είναι τυχαίο ότι επί αιώνες το Ηράκλειο ήταν το κέντρο, η Μητρόπολη της Κρήτης και εξακολουθεί να κρατάει τα σκύπτρα. Στην ιστορία του αλλά και στον σύγχρονο παλμό του θα περιηγηθούμε σήμερα και αύριο με μία πολύ αγαπημένη ηθοποιό που το Ηράκλειο της έχει κλέψει την καρδιά. Βασίλα, πώς είμαι εδώ. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Θεωρώ ότι πια είσαι ο ιδανικός άνθρωπος για να με ξεναγήσεις στο Ηράκλειο. Το κλειδί της πόλης σε σένα στο δώσανε. Όχι ακόμα. Θα το ζητήσω όμως. Έξαλλη. Τα έχεις μάθει καλά. Εντάξει, έχω μάθει αρκετά. Θέλω το Λευτέρι να φύγει, δεν τη θέλω. Έχει μάθει αρκετά. Πώς θα βγάλουμε κούκλα μου δύο επεισόδια. Θα τα βολέψουμε, θα πάρουμε πληροφορίες. Σκονάκι. Σκονάκι. Εντάξει. Σύμβολο και άγρυπνος φρουρός της πόλης για αιώνες είναι το φρούριο Κούλες. Το κάστρο στο λιμάνι είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης. Χτίστηκε από τους Ενετούς και χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως φυλακή από τους Οθωμανούς για τους κρητικούς επαναστάτες. Στους εξωτερικούς τείχους 9 μέτρων δεσπόζει το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, το σύμβολο της Βενετίας. Τα κύματα του κρητικού πελάγου το δέρνουν αλίπητα κάνοντας την εικόνα εντυπωσιακή. Εκείνο όμως στέκεται αγέροχο, καλωσορίζοντας πια όσους φτάνουν στην πόλη από τη θάλασσα. Πώς μπορείς να βρεθείς στο Ηράκλειο χωρίς να περάσεις από τη γειτονική Κνωσό, το σημαντικότερο κέντρο του μινωικού πολιτισμού, μιας δύναμης της Μεσογείου για πολλούς αιώνες. Η βόλτα εκεί έχει κάτι το μυστηριακό. Είναι άλλωστε τόσοι οι μύθοι που το συνοδεύουν, που τόσους αιώνες μετά το κάνουν γοητευτικού για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Γιατί τι είναι αυτό που πρέπει να μάθει οπωσδήποτε κάποιος όταν επισκέπτεται την Κνωσό? Ο μινωικός πολιτισμός είναι ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης. Εμφανίζονται οι Μινωίτες περίπου την 4η χιλιετία. Το παλάτι της Κνωσού είναι η έδρα του Μίνωα. Ο Μίνωας είναι την εποχή εκείνη ο ανώτατος διοικητής. Θεωρείται ότι ήταν πολύ σωστός νομοθέτης. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο κυβερνά πρότυπο. Πρότυπο, ακριβώς. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι ο θρόνος που βρίσκεται εδώ στην Κνωσό είναι ο αρχαιότερος θρόνος της Ευρώπης και ένα αντίγραφο του θρόνου αυτού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο της Χάγης, ναι, στο Ευρωπαϊκό, ναι, Δικαστήριο. Ναι, 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 όντως. Θα περίμενε κανείς, ακούγοντας τη λέξη θρόνος, ναι, και μινωικός πολιτισμός, ότι θα δει κάτι μεγαλεπρεπές. Ναι, ναι, ναι. Ο θρόνος είναι λιτός,
ανατομικός, αλλά πολύ κομψός. Εμείς λέγοντας θρόνο, πάει το μυαλό μας στην εποχή Βερσαλίες. Χρυσά. Χρυσά, ναι, διακοσμημένα, ιδιαίτερα ροκοκό και όλα αυτά. Όχι, δεν έχει να κάνει με όλα αυτά. Εδώ λοιπόν ήταν το παλάτι και γύρω-γύρω ήταν τα σπίτια η πόλη των... Κνωσού. Ναι, η πόλη της Κνωσού, ναι. Το ανάκτορο είχε περίπου 22.000 τετραγωνικά μέτρα έκταση. Όχι μόνο το ισόγειο. Άντε να το καθαρίσει τώρα. Μαζί με τους ορόφους. Άντε τώρα. Δηλαδή. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Μαζί με τους ορόφους είχε 4 ή 5 πατώματα. Η κεντρική αυλή στην κορυφή του λόφου και μετά το ανάκτορο ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους. Και είναι εντυπωσιακό επίσης το ότι είχαν αποχετευτικό σύστημα. Έχουμε σύστημα ίδρευσης. Νότια της Κνωσού, στις Αρχάνες, υπάρχει το όρος Γιούχτα, το βουνό Γιούχτας. Είναι περίπου 4-5 χιλιόμετρα νότια της Κνωσού. Από εκεί, από πηγή, έπαιρναν οι Μινωίτες το νερό, το πόσιμο, το οποίο με διπλές σωλήνες το οδηγούσαν μέχρι το παλάτι της Κνωσού. Λέγοντας διπλές, εννοούμε μία μέσα στην άλλη. Ήταν από πυλό. Άρα λοιπόν έχουμε σύστημα ίδρευσης, έχουμε σύστημα αποχέτευσης, διότι στα διαμερίσματα της Βασίλισσας έχει βρεθεί τουαλέτα με κανονικό σύστημα αποχέτευσης. Απίστευτο. Ναι. 4.000 χρόνια. Έχουν διασωθεί δηλαδή αυτά, έχουν βρει κομμάτια. Βεβαίως, βεβαίως και σώζονται. Σώζονται, μπορούμε να τα δούμε. Έπαιξε ρόλο στην καταστροφή του μινωικού πολιτισμού η ύπαρξη των Μικηναίων? Έπαιξε μεγάλο ρόλο, διότι οι Μικηναίοι κατέβηκαν από την Πελοπόννησο, ήρθαν από εκεί και μετά κομμάτι-κομμάτι καταλάμβαναν την Κρήτη, έφτασαν μέχρι την Κνωσό και επεκτάθηκαν και ανατολικότερα. Είναι μύθος αυτό που λεγόταν ότι καταστράφηκε ο μινωικός πολιτισμός από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας? Μύθο δεν μπορούμε να το πούμε. Μέχρι πρότινος, και όχι πολύ παλιά, γνωρίζαμε ότι ναι, καταστράφηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί ένα κλαδί ελιάς στη Σαντορίνη, το οποίο ήταν ακριβώς το στρώμα που υπάρχει η Κύσηρης που βγήκε από το ηφαίστειο. Οπότε τώρα μπορούν να χρονολογήσουν ακριβώς οι αρχαιολόγοι. Η χρονολόγηση είναι 1630. Ναι. Του ηφαιστείου που μέχρι πρώτην ξέραμε 1450 που έχουμε τη δεύτερη καταστροφή των ανακτόρων. Ναι. Άρα δεν συμπίπτουν. Ναι. Είναι κάτι τελείως καινούριο. Επάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει ίσως να ξαναγραφεί από τους αρχαιολόγους η ιστορία. Μα και τι κοινάμινα σηκώθηκε δηλαδή. Πώς μπόρεσε να διεισδύσει, να εισχωρήσει τόσο πολύ μέσα στη στεριά που να καταστρέψει όλο αυτό τον πολιτισμό. Δεν έχει και πολύ λογική. Πιο πολύ... Μην ξεχνάμε όμως ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης, η έκρηξη που έκανε τότε, ναι, είναι η μεγαλύτερη γνωστή έκρηξη που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, από την αρχή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Ναι. Βέβαια. Θα μας πείτε λίγο για το Λαβύρινθο και για την ιστορία του Μινόταυρου και το Μίνωα. Ερχόμενοι ξένοι εδώ, το πρώτο που ρωτάνε πού είναι ο Λαβύρινθος. Πού είναι ο Λαβύρινθος. Πού είναι ο Λαβύρινθος. Αφού δεν λένε πού είναι ο Μινόταυρος, πάλι καλά. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Σώζεται. Λοιπόν, Λαβύρινθος είναι όλο το ανάκτορο. Α. Το ανάκτορο είχε περίπου 1500 δωμάτια. Ναι, βάσο για... Βέβαια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ήταν τόσο δεδαλώδες που χωρίς κάποιο συνοδό δεν μπορούσε κανείς να βρει εύκολα την έξοδο. Η λέξη Λαβύρινθος βγαίνει από το Λαύρης. Που σημαίνει? Που σημαίνει ο διπλός πέλεκης. Ο διπλός πέλεκης ήταν ένα ιερό σύμβολο των Μινωητών. Διότι με αυτό θυσίαζαν τον Ιερό Ταύρο. Διπλούς πελέκης σε χρυσό και σε ασήμι, σε διάφορα μεγέθη που τα φορούσαν σαν περίεπτα κρεμαστά, έχουν βρεθεί και βρίσκονται στο Μουσείο του Ηρακλείου. Άρα λοιπόν, Λαβύρινθος, μπορούμε σε ελεύθερη μετάφραση να το δώσουμε το σπίτι του διπλού πελέκεως. Μάλιστα. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Μίνωας ήταν και ο ανώτατος ιερέας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των ιερών τελετών, φορούσε μία μάσκα η οποία είχε το σχήμα της κεφαλής του Ταύρου. Φοβιστικό αυτό, λοιπόν, πολύ. Μίνος, Μινόταυρος, ο Μίνος ο βασιλιάς, σαν Ταύρος. Μάλιστα. Και έτσι ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ. Πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε το θρόνο. Το θρόνο, ναι. Δεν είναι εντυπωσιακό, ρε Σιβάσο, το ότι βρίσκεται στο δικαστήριο της Χάγης. Και είναι τόσο απλός. Ναι. Νομίζω ότι οι τουρίστες πρέπει να εντυπωσιάζονται φοβερά όταν έρχονται και βλέπουν μόνο αυτό. Ναι. Περιμένουν κάτι πολύ πιο... Αν έχουν πάει Βερσαλίες, όπως είπες και εσύ. Ναι, εντάξει. Μάλλον ξενερώνουν εδώ. Όχι, ναι. Τους φαίνεται κάτι πολύ απλό.
Τα χρώματα τα βλέπεις. Είναι το κλασικό αυτό το κόκκινο που... Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όλη η Κρήτη. Τέλει. Όλο το Ηράκλειο. Όλο το Ηράκλειο, έτσι. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει έτσι μια ενέργεια. Έχει, έχει. Μα σκεφτείς ότι εδώ πριν 4.000 χρόνια... 4.000 χρόνια. Ναι. Ήτανε τα ανάκτορα. Δεν το χωράει ο λογισμός σου. Οι γαλάζιες κυρίες. Υπέροχο είναι. Ναι. Πάμε να δούμε και τον πρίγκιπα των Κρίνων εδώ. Αυτό είναι αντίγραφο βάζω. Ναι. Τα αυθεντικά βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μήπως είναι ώρα να πάμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα να τα δούμε από κοντά κανονικά. Εγώ θα ήθελα. Πάμε. Άντε. Η περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου είναι μια μαγική βουτιά στα αριστουργήματα της μινωικής τέχνης. Ταυτόχρονα, αποτελούν σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού που έχουν εμπνεύσει πολλές μορφές τέχνης στη σύγχρονη εποχή. 5.000 χρόνια ιστορίας σου αποκαλύπτονται βήμα-βήμα. Εμβληματικά αριστουργήματα, αλλά και είδη καθημερινής ζωής που σε αφήνουν πραγματικά άφωνο μπροστά στον πολιτισμό των Μινωητών. Αυτό το γνωρίζω, το κόσμημα των μελισσών. Κοίτα τη λεπτομέρεια. Τέλειο. Πάμε να δεις πόσα έχω να σου δείξω. Στα ανάκτορα της Φεστού και της Κνωσού. Καμαραϊκά αγγεία. Σκέψου τώρα αυτό, ότι είναι σχεδόν 4.000 χρόνια πριν. Κοίτα εδώ, είχαν σουρωτήρι. Εδώ, όπως κάνουμε εμείς το λεμονοστίφτη. Παιχνίδια, λέει, παιδιών ήταν αυτά. Πώς έχουμε εμείς τα κουζινικά. Τρομερό. Αυτό υπέροχο. Ναι. Συμποσιακά σκεύη. Mm. Ανήκανε στο ίδιο βασιλικό σερβίτσιο. Απίστευτο. Δεν το χωράει ο νους μου, ρε παιδί. Εγώ αυτό πάντως θα το χρησιμοποιούσα και σήμερα. Βέβαια, εννοείται. Πόπο. Πύληνα κύπελα με επιγραφή γραμμικής Α, γραμμένη με μελάνη σουπιάς. Αυτό μέσα δηλαδή είναι μελάνη. Ναι. Να. Ο δίσκος της Φεστού. Αυτό είναι, εντάξει. Δεν είναι τρομερό το ότι αυτά τα ευρήματα έλκουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο που έρχονται να το δουν εδώ στο Ηράκλειο για να επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο. Εντάξει, είναι και από τα πιο διάσημα ευρήματα ο δίσκος της Φεστού. Που δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί ακόμα. Νομίζω αυτό είναι που τους κάνει να έχουν και τόσο έντονη επιθυμία να έρθουν να το δουν. Καθημερινή ζωή λέγει καλοπισμός. Δηλαδή... Για να δούμε τι κάνανε. Τι κάνανε. Να, τσιμπιδάκια, χτένια, ξηράφι. Ξηράφι, αυτό. Χάλκινοι καθρέφτες. Τρομερό. Η θέση των Όφεων. Πιο χαρακτηριστική εικόνα των σχολικών μας χρόνων. 1650-1550 π.Χ. Και κοίτα πώς έχουν διατηρηθεί στον χρόνο. Να. Με όλη τη λεπτομέρεια επάνω. Είναι, λέει, η μεγαλύτερη που παραδίδει στην μικρότερη. Δύο μικρά φίδια. Μάλιστα. Αρχεία, λέει, ενός λογιστικού έτους, που πιθανόν έφτανε μέχρι τη θερινή περίοδο. Οικονομία και διοίκηση εδώ. Ναι.
Σε γραμμική Β. Όταν τα βλέπω όλα αυτά, αισθάνομαι την μεγάλη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που είχαν, την ευρωστία τέλος πάντων τότε, στην περίοδο του μινωικού πολιτισμού. Ας πούμε, αυτά ήταν για τις γυναίκες, για τα μαλλιά, τα φορούσανε όλα. Ο καλοπισμός ήταν σημαντικός για τις γυναίκες. Μα είχαν πάρα πολλά κοσμήματα και καλοπιστικά και σώζονται και σε πολύ καλή κατάσταση, δες τα τώρα. Είναι απίστευτο. Είναι όλα σε πάρα πολύ και άπειρα δαχτυλίδια, σκουλαρίκια. Και τα βάζω. Ναι. Και αυτό χαρακτηριστικό. Και αυτό πολύ, όπως και οι κυρίες. Ο πρίγκιπας των Κρίνων. Υπέροχο είναι αυτό. Απεικονίζεται σε φυσικό μέγεθος. Κατά τον Evans, λέει, που ήταν αυτός που έκανε τις ανασκαφές του ανακτόρου της Κνωσού, ήταν ο ηγεμόνας της Κνωσού, ο βασιλιάς ιερέας, προσωποποίηση της θρησκευτικής και κοσμικής εξουσίας. Υπέροχο. Ο αγαπημένος μου είναι αυτός. Α, να, κοίτα. Πάνω στα μαλλιά τους, οι γαλάζιες κυρίες έχουν, το... έχουν αυτά τα κοσμήματα που είδαμε κάτω. Βλέπεις, το ίδιο σχήμα είναι. Η Παριζιάνα, έτσι ονομάστηκε από τον Evans. Κοίτα πόσο έντονο μακιγιάζ υπάρχει. Ναι. Κόκκινα χείλη, μάτια. Το μάτι τεράστιο με το φρύδι. Κοίτα οι τοιχογραφίες πόσα χρώματα είχαν και παντού δεσπόζει φύση. Φαντάσου δηλαδή... Να και εδώ πάλι. Το παλάτι της Κνωσού με όλα αυτά τα χρώματα. Θα ήταν φανταστικό. Υπέροχο. Άντρες γυναίκες με μακριά μαλλιά, το έχεις παρατηρήσει. Ναι. Μόνο από τα ρούχα τους ξεχωρίζεις και στις τοιχογραφίες. Φοβερό. Βάσο, είχαν εμπορικές συναλλαγές τότε οι Μινωίτες. Και το, ο Χαλκός ήταν το τάλαντό τους, το σημαντικό. Είχα διαβάσει κάπου, δεν ξέρω αν στέκει, υπάρχει αυτή η κασία, το ότι η Κύπρος πήρε το όνομά της από το Χαλκό, που ο Χαλκός ονομαζόταν στα λατινικά Κούπρουμ. Α. Και επειδή ήταν ένα μέρος πλούσιο σε Χαλκό, όλες οι συναλλαγές γίνονταν με Χαλκό. Α, γι' αυτό. Κούπρουμ, Κούπρουμ, Κύπρος. Τέλειο. Ναι, δεν είναι ωραίο. Επόμενη στάση τα σπήλια. Μια καταπράσινη όαση δίπλα στην πόλη με την ιστορική της υδατογέφυρα που μετέφερε το νερό από τις Αρχάνες μέχρι το κέντρο του παλιού Χάνδακα. Εκεί μας περιμένει ο Λευτέρης Σουλτάτος για μια απολαυστική μαγειρική αναμέτρηση του ζευγαριού. Επιτέλους! Χουχλή! Επιτέλους! Και δεν το έκανε για μένα έτσι. Τόσες... Επιτέλους σε είδα. Εντάξει, πάρω. Επιτέλους, Λευτέρη, σε είδα. Χουχλή. Έφτασε η ώρα, δες. Έφτασε η ώρα. Ναι. Τι γίνεται? Καλά, εσύ. Για πες. Καλώς όρισες στην Κρήτη καταρχήν. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, ναι. Μέχρι τώρα. Γιατί μου είπες ότι θα μου ούταξες ότι θα πεις πράγματα τα οποία ότι εγώ δεν θα καταλάβω. Θα κάνουμε μπουμπουριστούς, λοιπόν. Μπουμπουριστούς. Και πεινά. Γιατί μου το λες έτσι θυμωμένο. Μπρούμητα δηλαδή. Τα ανάσκελα τι είναι, αμπούμπουρα. Όχι, αμπούμπουρα είναι τα μπρούμητα. Μπρούμητα. Μπούμπουρα είναι μπρούμητα. Μπουμπουριστού. Γι' αυτό του λένε έτσι. Μπουμπουριστού πάνω στο τηγάνι, ναι. Άμα το γυρίσουμε δεν είναι μπουμπουριστή. Δεν είναι μπουμπουριστή, είναι ανάσκελη. Ανάσκελη. Μάλιστα. Θα κάνουμε χοκλιού μπουμπουριστού και θα κάνουμε και ένα πιλάφι με χοκλιού. Θα το κάνει η Βάσο, λέει, επειδή έχει μάθει τώρα μετά από τόσο καιρό στην Κρήτη, το κάνει λέει, πιο καλά από μένα και μου λέει: εγώ θα το κάνω αυτό. Θέλεις να βγάλεις το πρώτο πιάτο, να είναι η μπουμπουριστή, να φάω λίγο και μετά. Τότε, Βασούλα, μην θα δοκιμάσω και το πιλεφάκι σου. Ωραία. Αλήθεια σου λέω. Πολύ καλά. Δεν αισθάνομαι καθόλου ότι είναι αυτό. Τέλος πάντων, όσου σεφ πιστεύω ότι έχει μάθει. Θα το διορθώσουμε, θα είμαστε εδώ, θα το διορθώσουμε. Μην έχεις. Τέλος πάντων. Έχα το παιδί, πεινάω, ε. Ωραία, να ξεκινήσουμε. Θέλεις να τα κάνεις, να σου καθαρίζω τα κρεμμύδια. Όχι, θα τα καθαρίσεις. Εσύ σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Μπορείς να δώσεις μία συνταγή. Βλέπεις ποιος είναι ο άντρας στο σπίτι. Ναι, άστα αυτά. Μπορείς να δώσεις, σε παρακαλώ, μία συνταγή για να τη λες τα κριτικά. Τσαπόι.
Ναι. Το ψιλοκόβαμε. Ναι. Και μην τα δαρείς. Το κατάλαβα αυτό, γιατί σου είχα πει και έκανες τη μετάφραση. Σε όλα, ναι, θα λες. Τι. Ωραία. Γιατί δεν αφήνεις το Λευτέρη να μπαίνει στην κουζίνα? Γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη? Ο καθένας θέλει να κάνει τα δικά του. Να τα. Στο πλήσιμο με φωνάζει. Στο πλήσιμο σε φωνάζει. Ναι, λέει, έλα Λευτέρη, είναι έτοιμα να πλύνει τα πιάτα. Ντροπή. Εσύ πας στο πλατό να τη πει πώς θα λένε. Αχ, αυτό λέει συνέχεια. Γιατί το λες αυτό? Είδες. Α, κοίτα, 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 κούνημα. Ναι, κοίτα, λίγο. Κοίτα, σαν αργό τσιφτετέλη. Πόσο γυμνάζεσαι? Πάρα πολύ, κυρίως με τα χέρια, με τα πιρούνια και τα κουτάλια. Κάνουμε πρώτα το πιλάφι για να το αφήσουμε να βράζει. Μάλιστα. Και μετά μπορείς να απολαύσεις τους μπουμπουριστούς που θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Έτσι δεν είναι το σωστό? Έτσι. Είναι καλή μαγείρισα το κορίτσι. Τώρα τι θέλω να πω μπροστά της. Να... Καλή, καλή, πολύ καλή. Είναι. Εντάξει. Καμιά μπουγάτσα δεν σου μάθε να κάνεις? Δεν ξέρω να ανοίγει φύλλο. Α, δεν ξέρεις να ανοίγεις φύλλο. Σας αφήνω να τα πείτε και συνέχεια ό,τι συνταγή. Μπουγάτσας δεν ξέρει. Ναι. Θέλεις να σκόψω και τις ντομάτες, μήπως? Άμα θα ήθελες, πολύ, πολύ θα με βοηθούσες. Ρίξαμε ένα φρέσκο κρεμμύδι και ένα ξερό κρεμμύδι. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι και θα βάλουμε τη φωτιά. Πέμπτη φορά που το λέει. Λίγο. Την πέμπτη το πετύχαμε. Κοίτα, όταν μαγειρεύει δεν θέλει να μπαίνω μέσα, λέει, γιατί... Γιατί άραγε, δεν το ψηλιάστηκες. Γιατί. Κουτό, κουτό, αγόρι, δεν κατάλαβες γιατί δεν θέλει να μπαίνεις. Όχι. Γιατί. Γιατί, βασούλα μου, δεν θέλεις. Τι έκανα πάλι, εγώ σχολιά όταν μαγειρεύεις, γιατί δεν αφήνεις το Λευτέρη να μπαίνει στην κουζίνα. Χοντροκομμένες, ε. Ναι, χοντροκομμένες, ευχαριστώ. Γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, ο καθένας θέλει να κάνει τα δικά του. Να τα. Καλά τα χωρίσατε. Μπράβο. Όχι, μετά όμως το πλήσιμο με φωνάζει. Α, στο πλήσιμο σε φωνάζει. Ναι, λέει, έλα Λευτέρη, είναι έτοιμα να πλύνει τα πιάτα. Ντροπή, ντροπή, νομίζω δεν είναι όλα ψέματα. Εσύ, Βάσο, έμαθες καμιά συνταγή από το Λευτέρη? Πολλές έχω μάθει. Αλλά δεν χρειάζεται να τις κάνεις, γιατί είναι ο Λευτέρης, μάλιστα. Εγώ κάνω τα απλά, κάνω αυτά τα σπιτικά. Ντάκο. Ντάκο. Ναι. Εντάξει, κάνω τη γραβιέρα. Όχι, μωρέ, κομματάκια. Κάνω τα μαμαδίστικα. Φασολάκια, αρακά, ρεβίθια, τέτοια. Μένα η κόρη μου Λευτέρη μεγάλωσε με ντάκο. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι και σήμερα ο ντάκος είναι στάνταρ. Μπορεί να τρώει και κάθε μέρα ντάκο. Ωραίο είναι. Ναι, ναι, μια χαρά. Εντάξει. Όχι, θα πάρει την κριτική κουλτούρα μέσα. Ζήτη, την βαφτίσαμε εδώ στην Κρήτη. Ναι, την βάφτισα εδώ γι' αυτό. Είδες, το λάδι ήταν καλό. Ναι. Κριτικό. Κριτικό λάδι. Τώρα τι κάνουμε? Ρίχνουμε λίγο λαδάκι, περίπου ένα φλιτζανάκι του καφέ. Δηλαδή, ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, Λευτέρη μου, ο σεφ είναι η Βάσο και εσύ ο σου-σεφ. Σε αυτή τη συνταγή, ναι. Α, στην σε αυτή. Επόμενη θα τα κάνουμε ανάποδα. Θα κάνει το βοηθό μου. Είμαι έτοιμη να ρίξω τα σαλιγκαράκια. Ναι. Αυτά δεν είναι η μπουμπουριστή, φαντάζομαι. Όχι, αυτό είναι το πιλαφάκι. Ναι. Σου υποσχέθηκα να μην αγγίξει στην άλλη συνταγή. Σωστά. Για να πάμε. Σωστά. Ρίχνω περίπου 300 γραμμάρια σαλιγκάρια. Τα αφήνουμε λίγο. Ναι. Έτσι να ζεσταθούνε. Ναι, ναι. Να ζεσταθούνε. Και θα ρίξω την ντομάτα μετά. Μου κάνει τώρα. Βέβαια, βλέπεις, καταλαβαίνω βλέπεις. Για ποιο λόγο δεν μπαίνεις μέσα στην κουζίνα, ρε Ζηλευτέρη. Έλα. Σε έχει εξορίσει από το βασίλειό σου. Εσύ πας στο πλατό να της πεις πώς θα λένε. Αχ, αυτό λέει συνέχεια, γιατί το λες αυτό. Ιδέες. Είμαι με, καταλαβαίνω τον όταν άνθρωπο, τον πόνο. Μου λέει, έρχομαι εγώ να σου πω πώς θα πεις τα λόγια σου. Βέβαια. Έρχεται. Όχι, δεν έρχεται. Μήπως να αρχίσεις. Λοιπόν. Ναι. Ντοματούλα. Πόσες ντομάτες? Δύο ντομάτες ρίχνουμε. Ψιλοκομμένες. Ναι, όχι πολύ ψιλοκομμένες. Όχι, να ρωτήσω κάτι, όση ώρα κάνεις αυτά, μήπως να ξεκινάμε εμείς να λέμε την επόμενη συνταγή? Βεβαίως, σας αφήνω. Γιατί βλέπω ότι μας καστερείς, Ναι, πεινάμε κιόλας. Βέβαια, ότι πεινάμε, πεινάμε. Μάλιστα. Από το δικό μου. Να το πάρεις, σε αφήνω. Ευχαριστώ. Πάλι καλά. Λοιπόν. Ναι. Πανεύκολη συνταγή, ναι. Ούτε γραμμάρια ούτε τίποτα. Ναι. Βάζεις σαλάτι να καλύψεις όλο το κάτω μέρος του τηγανιού. Ναι. Τόσο απλά. Ναι. Θα βάλουμε μπουμπουριστά τους χοχλιούς. Έτσι ούτε έχεις ανάψει τη φωτιά, τίποτα, ούτε λάδι έβαλες, ούτε τίποτα. Έναν. Ναι. Α.
Α, θα βοηθήσεις. Τέλεια. Θα λέω ότι έχω μαγειρέψει μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ. Όχι. Εγώ θα λέω ότι έχω μαγειρέψει μαζί σου και κάπου στο βάθος ήταν και βάσου που με ενοχλούσε. Ούτε μίλησα η καημένη, δηλαδή κάθομαι εδώ ήσυχα, ήσυχα. Δεν βοηθάς, πες το. Α, αφήνεσαι το εδώ. Τι είναι αυτό. Όχι, όχι, τα έχουμε τερματίσει. Α, τα έχετε τερματίσει, εντάξει. Θα βγάλω όλα τα σαλιγκαράκια. Τι κορίτσι σου δώσαμε, Λευτέρη, τι κορίτσι. Κορίτσι. Είδες, ξέρει μέχρι και κριτικά φαγητά να κάνει. Βεβαίως, βεβαίως. Να είναι καλά η πεθερά. Πού τις έμαθε. Τα σαλιγκάρια η μάνα μου. Α, ναι. Λοιπόν, ναι. Μου δώσετε λίγο το ριζάκι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Θα ρίξω μία κουπαρίζη. Εδώ στην Κρήτη. Το γαλλικό πάει και έρχεται. Και συγγνώμη, λίγο ναι. Ρωτάκι. Αγάπη μου, πες, αγάπη μου, φυσικά και μπορείς. Ναι, αγάπη μου, φυσικά μπορείς. Πιπέρι. Αλίμονο, αυτό που θέλετε να διάβασα. Άμα σας ενοχλώ, εντάξει, δεν είναι. Κάντε δουλειά σας. Πολύ κουραστική κοπέλα. Και τώρα θα λήξω το νεράκι. Μπράβο. Είναι 3 σκούπες νερό. Μάλιστα. Λοιπόν. Ήρωας. Σας ακούω, ε. Όχι, δεν είναι τίποτα. Τέλειο το έκανε, τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά στην άκρη ναι, ναι. Και μπορείτε να συνεχίσετε. Λαδάκι. Παίρνουμε 1-2 κοτσανάκια δεντρολίβανο. Τόσο απλά τελειώσαμε. Τι έχει, τι τελειώσαμε, τι λέει. Πρέπει να τηγανιστούν δηλαδή τώρα. Έχει. Μόλις μαγειρευτούν ναι. Ελαφριά, ναι. Θα ρίξουμε λίγο ξύδι να σβήσουμε και είμαστε έτοιμοι. Παιδιά, είναι τόσο εύκολο. Ναι. Και εγώ που ήθελα να φάω χοχλιούς, έλεγα πότε θα κατέβω στην Κρήτη να πάω να φάω χοχλιούς. Τώρα μπορείς να τους φτιάξεις και μόνη. Βέβαια, φυσικά μπορώ να τους φτιάξω. Κοίτα τώρα βέβαια και εμείς τι θα γίνουμε, κλέφτες, θα γίνουμε οι μάγειρες. Τους χοχλιούς έτσι όπως τους παίρνεις, δηλαδή από το σακουλάκι τους βάζεις εκεί μέσα. First of all που λένε στο χωριό μου. Yes, yes. Πρέπει να τους πάρουμε με ένα μαχαιράκι, να τους καθαρίσουμε γύρω-γύρω στο στόμα τους, στο άνοιγμα που έχουν. Α, τι, μπορεί να έχει καθαρίσουμε καλά μέσα στο νερό. Ναι. Και μετά σε ένα ζεστό κατσαρολάκι τους ζεματάμε ελαφρά. Και μετά ξεκινάμε όλη τη διαδικασία. Μάλιστα. Έχουν τον τρόπο τους. Θέλουν λίγο πέδεμα, δεν είναι έτσι απλό. Εντάξει, δεν είναι και παστίτσιο. Εντάξει, η καθαριότητά τους, η καθαριότητά. Τι, ο παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό μου. Ειλικρινά, Λευτέρη. Σπίτι, της λες, καθάρισε τους χοχλιούς, ετοιμάζω εγώ τα υπόλοιπα. Αυτό κάνω. Καθαρίζει τους χοχλιούς, είσαι έτοιμη. Λευτέρη, να ξέρεις, εγώ τους χοχλιούς θα τους κάνω και θα σε κάνω tag. Αλήθεια. Ναι, ναι, στους μπουμπουριστούς. Άμα κάνω και το ριζότο, μπορεί να κάνω και τη βασούλα, δεν ξέρω. Όχι, παιδιά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν περνάω καλάμια. Όχι. Το ριζότο δεν βλέπω να βγαίνει πάντα. Ναι, 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 βέβαια, αφού κάθεται εδώ πέρα γναντεύει. Υπάρχει κάποιο σαμποτάζ που γίνεται εδώ. Όχι, έτσι. Βασούλα, μου. Όχι, να τα λέμε αυτά. Γιατί θα είναι πιο γρήγορα έτοιμο το δικό σου. Δεν φταίμε εμείς που αργείς. Τι να το κάνω το ρύζι για να βράσει, δηλαδή. Να το φέρνω έτοιμο από το για σπίτι να το μου. Δω. Βράσε, βράσε. Δεν έχω φάει τέτοιο ποτέ. Κοίτα εδώ τι ωραία που μυρίζει το δικό μου φαγητό, Δέσποινα, και ναι. Πώς μυρίζει το ρύζι. Έλα, έλα, ήρθε η κυρακή, παιδιά, έλα. Όπα. Εγώ θα κόψω τη ρακή για σένα, αγάπη μου χρυσή. Αυτά είναι. Εγώ θα κόψω τη ρακή για σένα μόνο. Πάντα χαρές. Πάντα. Έλα, θα πάμε μπουμπουριστούς. Δόξα τω Θεώ. Μοσχοβολάνε. Λοιπόν, αυτή είναι. Θα το βγάλω φωτογραφία. Να το απαθανατήσουμε. Πω, 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 βέβαια, βέβαια. Ωραία, να πάω εγώ να δω το ριζάκι μου. Βέβαια, βέβαια. Κάτσε λίγο, αγάπη. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Νιώθεις καλύτερα. Βέβαια, βέβαια. Φάγαμε, άλλαξε η εποχή. Σε το καλοκαίρι έβγαλα το τσακάκι μου. Παρόλο όλο αυτόν τον εξευτελισμό, έχω να σας πω ότι το ριζότο είναι έτοιμο. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι για να το σβήσω. Δεν ρώτησες το Λευτέρη, μπορώ να προσθέσω λίγο αλατάκι, αγάπη. Πήρα μου. Την πρωτοβουλία μόνη μου. Πώς το έπαθε. Άμα έχει τα νεύρα της, παίρνει την πρωτοβουλία της. Πάλι. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω μέσα τους χοχλιούς. Έλα, βίβα, Εβασούλα. Καλέ μου δίνετε καθόλου σημασία. Ναι, βεβαίως, ρίχνω μέσα τους χοχλιούς. Κανένας δεν ενδιαφέρει, θα το φάω μόνη μου, θα το ανακατέψω. Ρίξε, ρίξε. Δεν θα δοκιμάσετε δηλαδή. Φυσικά ναι. Και θα δοκιμάσουμε. Ωραία. Λοιπόν... Ορίστε, εγώ θα ετοιμάσω και το πιάτο. Ευχαριστώ. Σβήνω τη φωτιά. Ορίστε, καλός βοηθός που είμαι. Ορίστε. Εξαιρετικός παιδί μου, πρέπει να πάρεις αύξηση εσύ. Δεν πρέπει. Πρέπει. Πες τα. Να σερβίρω. Παρακαλώ. Τρώει η κοπέλα όμως, δεν είναι.
Λοιπόν, ριζότο με κοχλί. Τέλειο. Την αδείξα την κοπέλα, ρε παιδιά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορώ να φάω πριν το φωτογραφίσετε. Ρίζει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Είσαι φοβερή. Κορόιδευε. Άμα ξαναζητήσει να στο φτιάξω. Μα μόνη σου τα φτιάχνει, μόνη σου τρως. Μεταξύ μας λίγο αλάτι το θέλει, Λευτέρη, δοκίμασε παρακαλώ. Μα πρόσθεσα αλάτι. Θες να το να πούμε έτσι. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Φεύγω. Έλα, κάνε. Ω σεφ, έτσι. Έλα, κάνε, κάνε. Έλα, δοκίμασε. Είπα τι ωραία που μαγειρεύεις. Για πες. Καταπληκτικό. Ναι. Είδες. Δέσποινα. Καταπληκτικό. Εγώ δεν έπαιρνα στιγμή. Και από μένα, ρε Βάσο, είναι ναι, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ναι, και από μένα είναι ναι. Μπράβο. Δεν θα αποχωρήσει. Όχι, ναι. Δεν θα αποχωρήσει. Σήμερα. Για αυτήν την εβδομάδα θα παραμείνεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα παίξεις. Και από τον κόσμο της γης στον κόσμο της θάλασσας. Ο μαγικός κόσμος του βυθού σε προσκαλεί για μία βόλτα στα μυστικά του. Η βόλτα στο ενιδρίο της Κρήτης ήταν πραγματικά αποκαλυπτική. Εμείς εδώ, κύριε Μιλωνά, με τη Βάσο, κοντεύουμε να κοιμηθούμε, γιατί μας έχει χαλαρώσει τόσο πολύ το ενιδρίο, τα ψάρια, ο φωτισμός. Ένα ενιδρίο που κατά βάση φιλοξενεί ψάρια της Μεσογείου. Ακριβώς. Και είναι και το μεγαλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι το μοναδικό στην ουσία που υπάρχει τέτοιας έκτασης, τέτοιας λειτουργίας ενιδρίων. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα της περιοχής των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου. Προφανώς υπάρχουν και άλλα μεγάλα στην Ευρώπη. Το ενιδρίο είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος για τους ανθρώπους, γιατί βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Τα ψάρια, το βυθό. Ναι. Τα ψάρια έχουν πάρα πολύ έντονα χρώματα, σε αντίθεση με τα πιο πολλά θηλαστικά που είναι καφέ, άσπρα, μαύρα, γκρίζα. Να μιλήσουμε για το φύλλο των ψαριών. Έχουν. Βεβαίως έχουν. Τα ψάρια, σαν σπονδυλωτά που είναι, αναπαράγονται συνήθως με τα δύο φύλλα. Αλλά αυτό που έχουν που είναι περίεργο, είναι διαφορετικό από τα θηλαστικά και τα πουλιά που ξέρουμε, είναι ότι μπορεί να είναι ερμαφρόδιτα. Με μεγάλη αποδοχή από τα υπόλοιπα ψάρια. Με μεγάλη, χωρίς καθόλου θέμα κοινωνικό στίγμα. Δηλαδή τσιπούρα, μου είπατε. Όλες οι τσιπούρες όταν γεννιούνται, όλες είναι αρσενικές. Μέχρι τα 2 χρόνια της ηλικίας τους αναπαράγονται για πρώτη φορά όταν είναι 2 χρονών και αναπαράγονται όλες σαν αρσενικά. Την επόμενη χρονιά τα πιο μεγάλα αρσενικά του πληθυσμού, του κοπαδιού, της δεξαμενής, θα γίνουν θηλυκά. Την επόμενη χρονιά κάποια από τα αρσενικά πάλι θα γίνουν θηλυκά. Α. Και αν μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό βάλουμε νέα ψάρια, μικρά αρσενικά, τότε τα πιο μεγάλης ηλικίας αρσενικά θα γίνουν θηλυκά. Θα ξαναγίνουν κορίτσια. Όχι, θα ξαναγίνουν, θα γίνουν θα κορίτσια. Γίνουν η αναστροφή γίνεται μία φορά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε. Χαίρομαι, πάρα πολύ, κύριε Χαρίστα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας εύχομαι καλή περιήγηση και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε τους ροφούς τώρα μέσα. Πάμε να δούμε γιατί. Να ψάξουμε αρσενικά θηλυκά, να δούμε τι γίνεται. Αν τα αναγνωρίσετε. Ναι, θα τα αναγνωρίσουμε. Το έρινο μπαλέτο των Μεδουσών. Τα νεογέννητα ψάρια κλόουν και το κρυφτό μέσα στα όμορφα κοράλια. Σαλάχια που κολυμπούν ανάλαφρα, πάνοπλα λεοντόψαρα. Ακόμη και οι τοξικοί λαγοκέφαλοι αποκτούν άλλη εικόνα μέσα στις δεξαμενές του ενιδρίου. Ένας καρχαρίας που όσο μένει χορτάτος, συμβιώνει χωρίς προβλήματα. Ένας πολύχρωμος υποβρύχιος κόσμος. Χαμός γίνεται. Ωραία, τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται, κορίτσια, αγόρια. Αγοροκόριτσα. Ελάτε πίσω. Να. Ναι. Α, ναι. Τέλεια είναι. Α, τι είναι αυτό, Βάσο, κοίτα. Α. Κοίτα, κούνεμα. Ναι, κοίτα. Σαν αργό τσιφτετέλη. Κοίτα. Γεια σου. Γεια σου. Δεν σου μιλάει. Είσαι αγόρι κορίτσι τώρα. Σιγά μη σου πει. Πες μου. Πιστεύω ότι είναι σε καταστολή. Πιστεύω ότι... Ότι που τη νοιάζει. Όχ, μας κοίταξε. Ναι. Το είδες, το νιώσες στο βλέμμα. Όχ.
Πιστεύω ότι δεν της αρέσει που είμαστε εδώ. Ένας πρότυπος παραδοσιακός οικισμός γεμάτο χρώμα μας περιμένει 15 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, οι Αρχάνες. Ορίστε, σε έφερα και στις Αρχάνες. Ναι, δεν έπρεπε. Έπρεπε, γιατί έπρεπε. Οι Αρχάνες είναι το πιο γνωστό χωριό οικισμός για τους τουρίστες. Γιατί είναι βραβευμένο χωριό. Α, παρακαλώ. Είναι βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρότυπο παραδοσιακό χωριό. Εσένα σε έχουν βραβεύσει, Βασούλα μου. Εμένα δεν με έχουν βραβεύσει. Φύγε, καλέ, φύγε. Τι δουλειά έχει σε αυτό το χωριό. Γιατί, καλέ. Φύγε, φύγε. Μπορεί να βραβευτώ. Μόνο οι βραβευμένες εδώ θα προχωράνε. Και εγώ από πίσω. Θα ακολουθώ. Δεν θα γλιτώσεις από μένα. Ήρθε στην Κρήτη, θα σε ακολουθώ από πίσω. Θα σου δώσω εγώ ένα βραβείο, Βασούλα μου. Τι βραβείο. Βραβείο το ότι μας έχεις ψυχαγωγήσει άπειρα βράδια. Α, ευχαριστώ. Το δέχομαι. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Το δέχομαι. And the Oscar goes to Βάσο Λασκαράκη. Ευχαριστώ. Εδώ, στις Αρχάνες. Είμαι πολύ ψηλή τελικά. Κοίτα ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, θα περπατώ έτσι. Την έχω ψοφίσει. Περπάτημα, ωραία. Κοίτα εδώ χρώματα, κοίτα βρε πού σε έχω φέρει. Τι χρώματα είναι αυτά. Έχω μια αίσθηση, έτσι και έβλεπα και αμπέλια γύρω-γύρω, ότι θα μας να το σκάνει. Εγώ νομίζω κάπως έτσι πρέπει να είναι το σκάνει. Έχει και αμπέλια. Α, έχω να σου πω κι άλλο. Εδώ βρέθηκε το αρχαιότερο πατητήρι στην Ευρώπη, λένε. Αλήθεια. Άρα φτιάχνανε κρασί καλό εδώ. Πολλά χρόνια πριν. Άρα η Τοσκάνη μας αντιγράφει και αυτή. Είδες. Αλήθεια. Βέβαια. Από εδώ εμπνευστήκανε. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Επίσης εδώ είναι χτισμένο το χωριό, ναι. στο όρος Γιούχτα, στην κοιλάδα του όρους που μας είπε η κυρία Κέτη στην Κνωσό. Που ο μύθος λέει ότι είναι ένα από τα όρη που μπορεί να έχει θαυτεί ο Δίας. Θαυτεί? Ναι. Πέθανε ο Δίας και δεν το ήξερα. Πέθανε ο Δίας, τον θάψανε εδώ στο Γιούχτα και δώσαν το όνομά του Γιούχτας. Κάπως πάει στα λατινικά και εννοούμε ότι είναι ο Δίας στα λατινικά. Έχω σοκαριστεί εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Μόλις μου είπε ότι πέθανε ο Δίας, εγώ δεν. Μα είδες πόσα θα μάθεις δίπλα μου. Ναι. Άντε, πάμε να σε πάω βόλτα. Έχω μεγάλη στεναχώρια τώρα, δεν μπορώ. Θα μας γλυκάνει ζαχαρούλα. Ζαχαρούλα, όλο ζάχαρη. Ναι, όνομα και πράγμα. Όνομα και πράγμα, ζαχαρούλα. Τι ωραία που τα κάνεις, ρε Βάσο. Είμαι πολύ καλή βοηθός, ναι, τελικά. Πολύ καλή. Δεν το πεις αυτό όμως εσύ στο Λευτέρι. Δεν θα το πω στο Λευτέρι. Θα κάνω ότι δεν ξέρεις τίποτα. Θα κάνω ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ωραία, το πες. Ζαχαρούλα, έχω μάθει όμως ότι λες και πολύ ωραίες μαντινάδες. Λέω, ναι. Πες μας μια μαντινάδα να γίνουν ωραία. Πω. Είστε τα ρόδα του μαγιού, τσάνιξη στα λουλούδια, η χρυσαφένια Ανατολή, τα πιο γλυκά τραγούδια. Ορίστε. Και αφού η Βάσο μας έμαθε τα πάντα για τις Αρχάνες και τον Γιούχτα, ήταν ώρα να δοκιμάσω τα παραδοσιακά πατούδα. Θα μας γλυκάνει ζαχαρούλα. Ζαχαρούλα, όλο ζάχαρη. Ναι, όνομα και πράγμα που λένε. Όνομα και πράγμα, ζαχαρούλα. Τι θα μας φτιάξεις. Θα σας φτιάξω τα παραδοσιακά πατούδα. Είναι μια συνταγή από την Ανατολική Κρήτη. Ναι. Τη φτιάχνανε στις χαρές, δηλαδή σε γάμους. Μια ραμπόνια, σε ένα γάμο, σε μια γένα. Ζαχαρούλα μας, ξεκίνα. Θα ξεκινήσουμε από το ζυμαράκι. Βάζουμε 70 γραμμάρια ζάχαρη. Ναι. Και 125 γραμμάρια μαργαρίνη. Έχεις βάλει και μια βανίλια μέσα ή όχι? Θα τη βάλουμε τώρα, δεν την έχω προσθέσει. Και έτσι με το χέρι το κάνουμε. Εσείς θα μου την προσθέσετε. Βεβαίως. Μην... Εγώ θα κάνω τη βοηθό. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί έχω και προϋπηρεσία. Βέβαια, γιατί ο Λευτέρης δεν είναι εδώ. Θα κάνεις εσύ τώρα τη βοηθό. Τι να κάνω. Λοιπόν, μετά θα προσθέσουμε τα υγρά υλικά, που ναι. Είναι το λαδάκι μας. Να βάλω εγώ σιγά-σιγά. Ναι. Τέλεια. Πόσο λαδάκι βάζουμε? 225 γραμμάρια. Ελαιόλαδο, ζαχαρούλα. Ελαιόλαδο. Είμαστε στην Κρήτη, οπότε πρέπει να τιμάμε και τα προϊόντα δίκιο. Του τόπου μας. Συνεχίζουμε με τι? Μετά θα προσθέσουμε το κρασάκι. Είναι 130 γραμμάρια.
Και εδώ πέρα έχουμε αλυσίδα, το σταχτό νερό που λέμε. Σταχτό νερό. Ναι. Αν δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε σκέτο νερό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Απλώς αυτό του δίνει γίνεται πιο αφράτο το ζυμαράκι. Θα προσθέτουμε όλο αυτό. Όσο είναι αυτό. Αυτό είναι 130 γραμμάρια. Ωραία. Το επόμενο υλικό μας είναι το αλεύρι. Μάλιστα. Είναι 750 γραμμάρια. Για όλες τις χρήσεις. Είναι μαλακό. Μαλακό. Αλεύρι μαλακό, λοιπόν. Θα προσθέσουμε λίγο αλατάκι. Μία πρέζα αλάτι. Μία πρέζα αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Τι ωραία που τα κάνεις, ρε Βάσο. Μπράβο. Είμαι πολύ καλή βοηθός, ναι, τελικά. Πολύ καλή. Δεν το πεις αυτό όμως εσύ στο Λευτέρι. Δεν θα το πω στο Λευτέρι. Θα κάνω ότι δεν ξέρεις τίποτα. Θα κάνω ότι δεν ξέρεις τίποτα. Ωραία, το πες. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με το ζυμαράκι, θα το αφήσουμε στην άκρη και θα φτιάξουμε τώρα τη γέμιση. Έχει 250 γραμμάρια καρύδι. Τριμμένο. Ναι. Ναι. 250 γραμμάρια μαρμελάδα πορτοκάλι και 100 γραμμάρια μέλι. Μελάκι. Ελαφριά είναι. Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα. Ένα κουταλάκι, ας πούμε. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Είμαστε έτοιμοι τώρα να ανοίξουμε το φύλλο. Μάλιστα. Θες πάνω στον πάγκο τι μπορείς να κάνεις. Βρέχεις από κάτω και βάζεις τη λαδόκουλα για να μην γίνει. Είδες άμα είσαι εσύ. Ξέρω πολλά, παιδί μου. Έχω μάθει. Είναι έτοιμο το φυλλαράκι μας. Ναι. Θα το κόψουμε τώρα με το κουπάτ. Ωραία. Ζαχαρούλα, έχω μάθει όμως ότι λες και πολύ ωραίες μαντινάδες. Λέω, ναι. Ναι. Μας είπες μία μαντινάδα. Έχω αυτό το... Το χούι. Την πετριά φάει. Πετριά. πες μας μια μαντινάδα να γίνουν ωραία. Να πω, αλλά τώρα με το άγχος που έχω δεν τις θυμάμαι και πρέπει να τις διαβάσω. Τι θα τις διαβάσεις τη μαντινάδα. Έχεις σκονάκι. Είστε τα ρόδα του μαγιού, τσάνιξη στα λουλούδια, η χρυσαφένια Ανατολή, τα πιο γλυκά τραγούδια. Ορίστε. Και με την ευκαιρία, σου δώσω το βιβλίο μου. Α, λοιπόν. Με μαντινάδες, νόμιζα ότι ήταν ζαχαροπλαστικής, γι' αυτό. Όχι, καλέ, μαντινάδες έχει. Μαντινάδες. Γράφει πολλές. Γράφει. Έχω γύρω στις 6.000 στίχους γράψει, έχω ρήμες, έχω από όλα. Αν βρεις το χρόνο να το μελετήσεις. Λοιπόν, βάζουμε τη γέμιση. Μία κουταλιά στο κάθε ένα. Α, και μετά το κλείνουμε και γίνεται... Αν θέλετε, σε όποιον αρέσει, μπορεί να προσθέσει και σταφίδες μέσα. Α, ωραία. Ωραία. Θα σας δείξω δύο κλεισίματα. Ναι. Το ένα είναι αυτό το απλό και αυτό εδώ είναι το παραδοσιακό που κάνανε στο Μεραμπέλα. Και πόση ώρα τα ψήνουμε αυτά τώρα? Τα ψήνουμε 20 λεπτά. Στους 150 ή 170 ανάλογα το φούρνο, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, τον βάζω στους 170 γιατί δεν είναι ο φούρνος μου δυνατός. Ανάλογα το φούρνο θα το δείτε να πάρει ένα ροδαλό χρώμα. Θα το δείτε τώρα που θα το ξεφορνίσουμε τι χρώμα πρέπει να έχει. Θα το τοποθετήσουμε στο ταψί μας. Τρέμω, ε. Ναι, ρε Ζαχαρούλα, δηλαδή. Μου την άγχωσες. Εγώ. Εσύ μου την άγχωσες. Όχι, από μόνη μου. Να τα και τα έτοιμα. Να τα. Να τα και τα. Υπόλοιπα. Άρα μπορούμε. Και καλή σας ώρα. Μπορούμε. Να τα τιμήσουμε. Μπορούμε. Να τα τιμήσετε. Μπορούμε. Εγώ αυτό περιμένω τόση ώρα να δοκιμάσω. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στον τόπο μας. Να σας συγχαρώ που ασχολείστε με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό της Ελλάδος. Και να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα γιατί έχουμε πληθώρα αγαθών. Φυσικά, όλα. Τα καλύτερα έχουμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρούλα. Πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε στην Κρήτη. Με τα νόστιμα πατούδα και τα γλυκά λόγια της Ζαχαρούλας σας δίνουμε ραντεβού αύριο, γιατί η Βάσο Λασκαράκη θα με ξεναγήσει σε περισσότερες ενδιαφέρουσες γωνιές του Ηρακλείου και όχι μόνο.
κρητικό ράμεν. Ράμεν. Ράμεν το λένε οι Ιάπωνες. Εμείς ραμενάκι. 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 Ραμενάκι, παιδιά, θα φάμε λίγο. Κοπιάστε, ωραία, κοπέλια, φάτε λίγο ραμενάκι. 65 χρονών άρχισε να ζωγραφίζει. Από το καφενείο, γιατί είχε καθεστής. Πρώτα ήταν η ζωγραφική. Ναι. Μετά το ξύλο και μετά η πέτρα. Είχε μέσα του να κάνει ένα μουσείο. Εγώ βλέπω την κόρη μου που έχει τη δυνατότητα να ζει και στην Αθήνα και στην Κρήτη πια. Εδώ είναι πιο χαρούμενη, είναι πιο ήρεμη. Είναι άλλο παιδί όταν έρχεται στην Κρήτη. Ο προπάπους μου έπαιζε λίρα. Ναι. Ο παππούς μου έπαιζε λίρα. Ο αδερφός του παππού μου έπαιζε λίρα. Ο αδερφός του παππού μου είναι ο αντίστοιχος παππούς του Ξυλούρη, από τη μάνα του. Οπότε όλο αυτό περνάει από γενιά σε γενιά. Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε να παίζετε τις πρώτες νότες? 7 χρονών. 7? 7 χρονών. Να σου πω, έτσι πως κάνεις αγκινάρες και αυτό θα πετάξεις και ένα ψάρι μέσα. Εδώ πέρα τι γίνεται? Χαμός. Τι οικισμός είναι αυτός με τα κόητα ψάρια πίσω? Παραδοσιακά, ψάρια του βουνού. Βέβαια, ψάρια του βουνού, εδώ στην Κρήτη κόη, Ιαπωνέζικα.